Η απόρριψη είναι το άδειασμα της θετικότητάς σου και του είναι σου ως άνθρωπος στη γη. Αδειάζεις ό,τι έχεις. Και να μπορέσεις να επιβιώσεις, γεμίζεις με ό,τι σου λένε, με ό,τι υποθέτεις και με ό,τι βολεύεσαι. Έτσι ξεχνάς ότι είσαι γεμάτος θετικότητα. Αρνείσαι να αναγνωρίσεις τα υπάρχοντά σου. Απορρίπτεις και απορρίπτεσαι και κατασκευάζεις μία σχέση απόστασης από τον εαυτό σου. Βάζεις τη δική σου θέση κάποιους άλλους. Τους τιμάς και τους εκτιμάς. Βάζεις εκεί που είχες εσύ αυτά που σου δίνουν οι άλλοι. Αυτά τα προσκυνάς. Παρακαλάς και ευχαριστείς. Όμως αρνείσαι να συγχωρέσεις εσένα για ό,τι έχεις κάνει. Έτσι ο χώρος που χρειάζεται να έχεις για να περάσει η δεκτικότητα μέσα από τη δική σου απόρριψη είναι ανύπαρκτη. Ανύπαρκτος ο χώρος, ανύπαρκτη η θέση της δεκτικότητας. Το δέχομαι έχει εμένα. Με τη θετικότητά μου και με αυτό που έχω. Έτσι μπορώ να νιώθω και να αισθάνομαι. Έτσι μπορώ να υπάρχω και να συνυπάρχω. Να αναγνωρίζω τι χρειάζεται να αφήσω για να κάνω χώρο στη δεκτικότητά μου. Να κλείνουν οι πόρτες για αυτούς που θέλουν να με πάρουν τη θέση μου. Να κλείνω τις πόρτες σε αυτούς που δεν με τιμάνε. Να με βλέπω και να με τιμώ. Να αγοράζω ό,τι θέλω. Να πουλάω ό,τι έχει ολοκληρωθεί. Αλλά όχι να ξεπουλιέμαι. Όχι να μην αγοράζω. Όχι να μην υπάρχω.
Τόσος χρόνος χρειάζεται για να δεις τι έχεις και τι δεν χρειάζεσαι. Να αδειάσεις και ό,τι νιώσεις, δέξου το. Γεννήθηκες να έχεις θετικότητα. Και να δέχεσαι και την αρνητικότητα. Έχοντας γεμάτο το είναι σου. Η άρνηση είναι θετική. Έχοντας άδειο το είναι σου, η θετικότητα είναι αρνητική. Κι έτσι εσύ απέχεις το να σε δεχτείς. Απόλαυσε τη ζωή με ό,τι έχεις και δέξου την αλήθεια σου. Έτσι θα δεχτείς και τους άλλους. Με αυτό που είναι και με αυτό που έχουν. Η δεκτικότητα είναι στο δρόμο σου. Εκεί υπάρχουν μόνο αισθήματα και δεκτικότητα. Όσο θα έχεις συναισθήματα, θα κυριεύεσαι. Έτσι θα αρνείσαι τη δεκτικότητα. Δεκτικότητα είμαι, έχω και υπάρχω.
Δεκτικότητα είναι η ζωή. Δεκτικότητα είσαι εσύ χωρίς νου. Δεκτικότητα είναι όλοι ίσοι και εσύ μοναδικός. Δεκτικότητα είναι η άρνηση και η θετικότητα ως αναγνώριση. Δεκτικότητα είναι να δέχεσαι ό,τι είναι για σένα. Δεκτικότητα είναι να υπάρχεις και να σε δέχεσαι. Δεκτικότητα είναι η ευθύνη σου. Η ζωή σου. Η πράξη σου. Το περπάτημά σου. Οι αποφάσεις σου, το παρόν σου, το όριό σου. Η αλήθεια σου. Η αίσθησή σου. Το φως σου. Και όταν ολοκληρωθείς, η συνάντησή σου με το πνεύμα σου. Τώρα εσύ έχεις το λόγο. Εσύ αναγνώρισες. Εσύ ένιωσες και εσύ αισθάνθηκες.
Δες την αλήθεια σου. Άκου την αίσθησή σου. Και λάβε για τη διαδρομή σου. On and on, ο άνθρωπος με αισθήματα, ο χώρος της τακτικότητας. Εγώ είμαι Ανουηλίδη Χριστίνα. Σας είπα ό,τι είδα και ό,τι άκουσα. Σας περιγράφω λίγο το χάος που υπάρχει όσο ακόμα τα συναισθήματα λαμβάνουν το χώρο της συγχώρεσης. Έτσι η δεκτικότητα είναι μικρή και η απόρριψη μεγάλη. Ο χώρος είναι δικό σου. Το όριο είναι δικό σου. Η απόφαση και η ζωή σου. Η γη δεν είναι έτοιμη ακόμα για αυτή την ομορφιά της δεκτικότητας. Για αυτή την απλότητα και την αγνότητα που θα ζήσει ο άνθρωπος ως αυτό που ακούσατε. Ο άνθρωπος όμως είναι έτοιμος να το περπατήσει και έτσι να αλλάξει η γη. Ως ενέργεια και ως επιλογή. Όσο οι άνθρωποι θα κάνουν χώρο και θα αφήνουν συναισθήματα, θα υπάρχει ένα μεσοδιάστημα που θα τους δίνει την αίσθηση της θετικότητας. Έτσι απλώνοντας τη θετικότητα στο χώρο των συναισθημάτων, θα ακολουθεί η δεκτικότητα. Και ο άνθρωπος από ιδία κρίση θα γίνεται ιδία θέληση, αγάπης και διαδρομής. Το που έζησες το επανέλαβες. Μόνο δες και βίωσε τι κάνεις. Αναγνώρισε το σφίξιμο, την άρνηση της αλήθειας σου. Και κάνε χώρο για τη θετικότητα.
Δέξου μικρά και ασήμαντα πράγματα της ζωής σου, για να αρχίσεις να την αισθάνεσαι, την ομορφιά της ζωής. Θα επέλθει μέσα σου αγνότητα, ηρεμία, αγάπη και ομορφιά. Χαρούμενες στιγμές θα είναι αυτές που δέχεσαι και γεμίζεις. Θα έχεις σύνδεση με το πνεύμα σου και τότε δεν χρειάζεσαι το Θεό. Τότε χρειάζεσαι ολοκληρωμένα βιώματα. Για να συναντήσεις το Θεό. Είσαι γνώστης της αλήθειας σου. Και με τη δεκτικότητα γίνεσαι η αίσθηση του πνεύματός σου. Το Άγιο είναι αυτό που καθαρίζεις το χώρο σου και αγιάζεις τα μέσα σου. Και με τη δεκτικότητα συνδέεσαι με το πνεύμα σου. Τώρα θα γίνεται μόνο με τη θέληση. Και με την απόφαση της συγχώρεσης. Ως αλήθεια ζωής. Αμήν. I mean.